Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης πραγματοποιεί στα πλαίσια των γιορτών Παλιάς Πόλης της Ξάνθης την έκθεση της διακεκριμένης ζωγράφου Ειρήνης Βοιατζή. Τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «Σήματα καπνού» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Αυγούστου και ώρα 8 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού πολυχώρου της καπναποθήκης Π επί της οδού Καπνεργατών 9. Η έκθεση έχει θέμα «Σήματα καπνού». Έχει να κάνει βέβαια με τον καπνό, με το χώρο που εδώ μέσα δούλεψε ο καπνός, εδώ μέσα κοπίασαν οι άνθρωποι και εργάστηκαν για τον καπνό. Εργάστηκε η οικογένειά μου, μέλη της οικογένειάς μου σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι είναι για μένα ανάγκη να το κάνω. Πόσο καιρό σας πήρε να φτιάξετε όλους αυτούς τους πίνακες και ουσιαστικά τι συναισθήματα είχατε όταν το κάνατε αυτό? 2 χρόνια ζωγραφίζω συνέχεια. Από την ώρα που αποφάσισα και μου έκαναν την τιμή να μου προτείνουν να δείξω εδώ, 2 χρόνια ζωγραφίζω τους πίνακες, συνέχεια, χωρίς διάλειμμα. Μέχρι και πριν από 1 μήνα ζωγράφιζα για την έκθεση. Τα συναισθήματά σας? Χαρά και τιμή. Συγκίνηση μεγάλη, συγκινούμε, γνωρίζω κόσμο. Εδώ ανθρώπους που έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο μαζί τους, τους γνωρίζω, σφίγγω το χέρι τους, με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Πότε θα είναι η έκθεση ανοιχτή για το κοινό? Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από αύριο, που είναι τα εγκαίνια στις 8 η ώρα και μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Θα είναι τις ώρες που είναι ανοιχτό εδώ το Ίδρυμα, πρωί και απόγευμα, συγκεκριμένες ώρες, ελεύθερα μπορεί να έρθει κάποιος να δει, υπάρχει κατάλογος που μπορεί να διατεθεί ελεύθερα. Μακάρι να έρθουν να δουν τη δουλειά μου. Θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα αυτό. Και βέβαια είναι και ουσιαστικά βλέπουμε και μέσα στους πίνακες δείχνει ακριβώς πώς λειτουργούσαν και πώς δούλευαν με τον καπνό. Ναι, είναι μια σειρά. Προσπάθησα να απεικονίσω τη σειρά από την ώρα που φυτεύεται ο καπνός μέχρι την ώρα που μαζεύεται και εκτιμάται ο καπνός. Έχω κάνει αυτά τα έργα, υπάρχουν και άλλα έργα που απεικονίζεται η οικογένειά μου που έχει δουλέψει με τον καπνό. Όλοι όσοι απεικονίζονται εδώ είναι στον καπνό. Είτε αγάπησαν τον καπνό, είτε δούλεψαν στον καπνό. Όλα τα πρόσωπα αυτά έχουν σχέση με τον καπνό. Είστε βέβαια από την Ξάνθη, ζείτε στην Αθήνα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι σαν να επιστρέφετε στον τόπο σας. Ακριβώς αυτό ήθελα, ήταν ανάγκη να το κάνω αυτό. Δεν θα μπορούσα να προχωρήσω σε αυτή την ιδιότητα αν δεν ερχόμουν στην Ξάνθη. Ήτανε ανάγκη μου να έρθω στην Ξάνθη. Γι' αυτό καταθέτω εδώ την ψυχή μου σε αυτό το χώρο και αν έχουμε υγεία θα συνεχίσω. Τέλος, η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από τις 29 Οκτώβρου ως και τις 30 Σεπτεμβρίου και οι ώρες επισκέψεων καθημερινά θα είναι από τις 9 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα ως και τις 9 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.